Κινητές βόμβες στους δρόμους της Κρήτης είναι τα επικινδύνως ασυντήρητα αυτοκίνητα που μαζί με την έλλειψη οδηγικής παιδείας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Δεν κάνουν τη συντήρηση που πρέπει να κάνουν οι πελάτες. Ξέρουμε το λόγο, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Η τηλεόραση βουίζει, τα μέσα βουίζουν. Έτσι, δεν έχουν χρήματα. Υπάρχει αυτή η ιστορία με αυτό το κορονοϊό, όπως τον λέμε. Και περιμένουμε και εμείς να λήξει για να μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας όπως όλοι. Όλος ο κόσμος και όχι μόνο το αυτοκίνητο. Και στο Ηράκλειο έντονο είναι το φαινόμενο με τα συντηρητά οχήματα τα οποία έπεσαν θύματα της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Ένα από τα θύματα της κρίσης ήταν και παραμένει δυστυχώς η συντήρηση των αυτοκινήτων. Πολλές φορές καταφεύγουν σε κάποιες οικονομικές λύσεις για κάποια ανταλλακτικά, είτε αυτά είναι λάστιχα, είτε αυτά είναι άλλου είδους ανταλλακτικά, πολύ κύρια για τη σημασία του αυτοκινήτου, δηλαδή αναρτήσεις, φρένα και οτιδήποτε άλλο, είτε κάποιες φορές που εντός εισαγωγικών μας παίρνει, λέμε άστο να πάμε παρακάτω. Δυστυχώς όμως, αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά αυτά και από την άλλη έχουμε τον ανθρώπινο παράγοντα που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα και να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, σίγουρα θα πρέπει να επενδύσουμε λίγο παραπάνω στην συντήρηση των οχημάτων. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αφορά την ασφάλεια όσων επιβαίνουν σε αυτοκινήτα που δεν έχουν συντηρηθεί, αλλά και την ασφάλεια άλλων οδηγών στους δρόμους. Οι πελάτες έχουν άλλες ανάγκες. Πιο βασικές. Έχουν αφήσει τις δουλειές τους, ήταν σε αναστολή αρκετοί. Δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε γι' αυτό. Έχουν δίκιο και οι πελάτες. Και προσπαθούμε κι εμείς, όταν έρθει το αυτοκίνητο με πρόβλημα, να βάζουμε τα απαραίτητα της ασφάλειάς του και να αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα αυτά που εμείς κρίνουμε και συνεννοήσουμε πάντα με τον πελάτη μας. Τα αυτοκίνητα τα αφήνουν, δεν κάνουν τον έλεγχο που πρέπει να κάνουν και θα κάψει τη φλάνζα του αυτοκίνητου, θα μείνει από νερό. Αυτό είναι το πιο συνηθές φαινόμενο σήμερα. Και ακόμα και από νερό, δηλαδή. Μένει από νερό το αυτοκίνητο. Όταν υπάρχει μικρή διάρροη και δεν το πάρει χαμπάρι ο πελάτης, θα κάψει τη φλάνζα του αυτοκίνητου. Έχουμε αρκετά ζημιά. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα ουσιαστικά είναι τα λάστιχα, γιατί είναι το νούμερο ένα η επαφή μας με το δρόμο. Έτσι. Είναι η επαφή λοιπόν του αυτοκίνητου με το δρόμο, είναι το λάστιχο. Το νούμερο ένα λοιπόν είναι το λάστιχο και το νούμερο δύο θα μπορούσαμε να πούμε είναι το αμορτισέρ. Που θα τα έβαζα νούμερο 1 και τα 2. Νούμερο 1 και τα 2 λοιπόν, λάστιχα, αμορτισέρ. Τα βασικότερα είναι που θα πρέπει να έχουμε σωστά σε ένα αυτοκίνητο, εννοείται και τα φρένα. Οι διοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων περιγράφουν τις σοβαρές βλάβες στα συντηρητά αυτοκίνητα, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου στους οδηγούς. Να γίνεται ένας έλεγχος. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν χρεώνουμε αυτόν τον έλεγχο στον πελάτη. Να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό για το αυτοκίνητό του και να μην περιμένουν οι πελάτες να δημιουργήσει θέμα για να το φέρουν, γιατί σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα για την επισκευή του. Και είναι πιο δύσκολο να το κάνουν.